Είμαστε μέσα από το νησί. Ήταν μεγάλη χαρά το νησί, ήταν μια ευτυχή συγκυρία. Συγκινούμε όταν το βλέπω καμιά φορά λίγο στο YouTube που τυχαία πέφτω πάνω στις σκηνές. Όταν κάνεις όμως μια τόσο μεγάλη επιτυχία, μετά ο πήχης δεν ανεβαίνει στις επόμενες επιλογές μου, λες που πάω. Αν κρατούσα αυτό το πήχη θα ήμουν άνεργη μάλλον τώρα. Δεν άλλαξαν τα κριτηριά μου για μια δουλειά. Εξακολουθεί το ενστικτό μου να με οδηγεί. Αρνήθηκες όμως πρόταση στη Μουρμούρα, ισχύει αυτό? Όχι, δεν αρνήθηκα ακριβώς. Έκανα ένα δοκιμαστικό, δεν κάθεσε σειρά. Είχα ήδη υπογράψει το Μέγκα για μια σειρά που θα είμαι φέτος. Γενικά μετά τον είχα κάποιες προτάσεις, δεν έχω παράπονο δηλαδή. Όταν είχες έρθει στην Αθήνα, δήλωσες και σε εμάς τον Άρη Καβατζίκη ότι πήγαινες σε συγκρούσεις σε παρακμιακά στέκια. Με ενδιαφέρει να γνωρίσω και την καλή και την κακή πλευρά αυτής της πόλης. Στα 18 θέλεις να μάθεις τη ζωή, να εξερευνήσεις το σύμπαν. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν περνούσα και από εκεί. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση να βλέπω γυναίκες να εκδίδονται. Οδηγείς μηχανή? Ναι, οδηγώ μηχανή. Μεγάλου κυβισμού? Ναι, είναι 650 κυβικών. Είστε από τους πραγματικά τους ανθρώπους, τους νέους ηθοποιούς που μας έχουν απασχολήσει καθαρά με τη δουλειά τους. Δηλαδή δεν σας έχουμε δει ούτε στα εξωφύλλα περιοδικών. Μέχρι στιγμής δεν χρειάστηκε να παίξω αυτό το παιχνίδι της δημοσιότητας. Είχα πάντα δουλειά, δεν χρειάστηκε να εκμεταλλευτώ άλλα μέσα, εν πάση περιπτώσει, για να προωθήσω τη δουλειά μου ή τον εαυτό μου. Είχα πάντα τη δουλειά μου. Ιδιαίτερο κορίτσι. Δεν πήγε σε συγκρού για κάποιο ρόλο. Εγώ καταλάβω ότι έβλεπε τις εκδόσεις. Λοιπόν, είχε έρθει στα 18 από την Καλαμάτα. Και πήγαινε λοιπόν και παρατηρούσε τα κορίτσια που εκδίδονταν και πήγαινε και τους μιλούσε και τους έλεγε καμιά φορά: εσείς τώρα κάνει να κάτσετε που ήταν όρθιες. Κρυώνετε εδώ που είστε. Πλάκα γιατί. Κάνετε. Ναι, της ήταν όλο άγνωστο. Εγώ νόμιζα ότι έπαιζε κάτι. Θα όχι, να όχι, όχι, όχι. Ήθελε να ανακαλύψει ρε παιδί μου τη σκοτεινή πλευρά της πόλης η Γιούλικα όταν ήρθε στην Αθήνα. Φοβερό, ε. Ναι. Ιδιαίτερο πλάσμα. Ναι, και εμένα μου έκανε εντύπωση. Για άλλους τοπιούς που.